Για 14 εβδομάδες το νερό θα γίνει η δεύτερη φύση τους. Μετά από διακοπή 7 ετών, το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών Στρατού Ξηράς επαναλειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων. Ο εκπαιδευόμενος πρέπει να είναι καταρχάς σωματικά υγιής, να είναι πολύ καλά γυμνασμένος και από εκεί και έπειτα να πιστεύει στον εαυτό του ότι μπορεί να τα καταφέρει. Φυσικά το νερό είναι ο μοναδικός παράγοντας ο οποίος θα καθορίσει αν ο εκπαιδευόμενος θα πετύχει ή θα αποτύχει τη συγκεκριμένη εκπαίδευση. Στις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, ο κάθε εκπαιδευόμενος θα έρθει αντιμέτωπος με τα σωματικά και ψυχικά του όρια. Τα εκπαιδευτικά αντικείμενα της δεύτερης φάσης του σχολείου είναι πολλαπλά και σκοπό έχουν την βελτίωση της ικανότητας και την εξοικείωση με το υδάτινο στοιχείο. Ο βαθμός δυσκολίας του συγκεκριμένου σχολείου έχει να κάνει με την αντοχή του εκπαιδευόμενου στο νερό. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί αυτός ο άνθρωπος να επιβιώσει μέσα στο νερό και στη συνέχεια να αποδείξει ότι μπορεί και να διεξάγει επιχειρήσεις μέσα από το υδάτινο στοιχείο. Κάθε εκπαιδευόμενος θα περάσει από μία σειρά δοκιμασιών και αξιολογήσεων, προκειμένου να αποφοιτήσει από το σχολείο και να αποκτήσει τον τίτλο του υποβρύχιου καταστροφέα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διάνυση μεγάλων αποστάσεων από τον εκπαιδευόμενο, τόσο με ελεύθερα όσο και με δεμένα άκρα. Καλούνται να εκτελέσουν κόμπους κάτω από την επιφάνεια του νερού με μία ανάσα, καθώς και να μεταφέρουν υποβρύχια τον εξοπλισμό βάρους 6 κιλών. Σε ό,τι αφορά τη σωματική του ικανότητα, από τη στιγμή που κάποιος είναι καλός κολυμβητής και είναι καλά προετοιμασμένος, κυρίως ψυχολογικά και πνευματικά, οι πιθανότητες είναι με το μέρος του. Από εκεί και έπειτα, το νερό κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η επίδρασή του επάνω στον εκπαιδευόμενο και αυτό το ανακαλύπτουμε και εμείς οι εκπαιδευτές και ο εκπαιδευόμενος όταν έχει ξεκινήσει το σχολείο. Η εκπαίδευση της δεύτερης φάσης του σχολείου ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή επεισοδίου διάσωσης ατόμου από το νερό και ελέγχου της κρίσιμης κατάστασης. Σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα έμπειρα στελέχη των ειδικών δυνάμεων που εκτελούν καθήκοντα εκπαιδευτή επιβλέπουν και εξασφαλίζουν τη διεξαγωγή του σχολείου με πλήρη ασφάλεια. Οι εκπαιδευτές σε αυτό το σχολείο, όπως και στα προηγούμενα, είναι πολύ καλά ίσως κάποιοι από τους καλύτερους υποβρύχιους καταστροφής που υπηρετούν στις μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Οι εκπαιδευτές έχουν πάνω από 10 χρόνια εμπειρία σε επιχειρησιακές ομάδες και στηριζόμενοι και στη δική τους εκπαίδευση, στην εμπειρία τους και κυρίως στα νέα δεδομένα τα οποία εισάγουμε στην εκπαίδευση και από τις ασκήσεις της επιχειρήσης που διεξάγουμε και από τα σύγχρονα πρότυπα. Στηριζόμαστε πάνω σε αυτά έτσι ώστε να μεταφέρουμε τις βασικές γνώσεις. Όσοι καταφέρουν να αποφοιτήσουν από το σχολείο, αποκτούν τον τίτλο του υποβρύχιου καταστροφέα, αποτελώντας πολύτιμο εργαλείο για τις μονάδες υποβρυχίων καταστροφών του στρατού Ξηράς και αυξάνοντας κατακόρυφα τις δυνατότητές τους.